Ιστορική χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα για τον χώρο της ψυχικής υγείας στα Χανιά, καθώς μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος Μαλινάκη και την ανέγερση της νέας ψυχιατρικής κλινικής. Στερεωμένο, καλή αρχή και καλά ξέτελα που λέμε στην Κρήτη. Ο αγιασμός της θεμελίωσης έγινε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, παρουσία του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εκπροσώπων της Ιατρικής Κοινότητας και της Επιτροπής του Κληροδοτήματος. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η ψυχιατρική κλινική, η νέα ψυχιατρική κλινική του Κληροδοτήματος του ΑΙΜΝΙΣ του Γεωργίου Μαλινάκη ταλάνιζε για πολλά χρόνια τη χανιώτικη κοινωνία και υπήρχε ένα κενό για το που πάει και αν θα γίνει και θα προχωρήσει ποτέ αυτό το έργο. Είδαμε όμως ότι προχώρησε μέσα από σκληρές συνθήκες μέσα στην πανδημία. Η νέα ψυχιατρική κλινική που θα ανεγερθεί θα είναι δυναμικότητας 30 κλινών, από τις οποίες οι 20 θα είναι ανοιχτής νοσηλείας και οι 10 κλειστής. Το εκτιμόμενο κόστος κατασκευής χωρίς τον εξοπλισμό ανέρχεται σε 3.024.000 ευρώ, ενώ το κτίριο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο νοσοκομείο και θα αποτελεί ενιαίο σύνολο με αυτό. Επιτέλους, ένα έργο ουσιαστικής υποδομής και χρησιμότητας γίνεται επιτέλους πράξη. Πραγματικά καλύπτει ένα κενό. Είναι γνωστό ότι σε όλη τη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο νησί σας, οι υποδομές της ψυχικής υγείας χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση. Είναι γνωστό ότι σε όλη τη χώρα, ιδίως στο νησί σας, χρειάζονται κλίνες οξείας ψυχιατρικής νοσηλείας. Με μπροστάρι τον Σεβασμιότατο, που είναι πρόεδρος του Κληροδοτήματος, πρόεδρος Επιτροπής Εκτελεστών, σε συνεργασία με τα εξαιρετικά στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χανίων αλλά και της 7ης ΥΠΕ, της Διοίκησης 7ης ΥΠΕ και των στελεχών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους από καρδιά. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και η στελέχωση συνολικά του ΕΣΥ με το αναγκαίο προσωπικό, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Είναι πρόθεση της κυβερνήσεως Μητσοτάκη πραγματικά, ύστερα από 30 χρόνια, να ολοκληρωθεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Τούτο σημαίνει ότι πραγματικά θα πρέπει να ενισχυθούν οι υποδομές σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Καταρχήν και καταρχάς θα πρέπει να ενισχυθούν οι κλίνες οξείας νοσηλείας, δηλαδή να αυξηθούν προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Η ιδέα της ανέγερσης νέας ψυχιατρικής κλινικής στα Χανιά τοποθετείται 15 χρόνια πριν. Στις 8 Δεκεμβρίου του 2008 έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Μαλινάκης, κληροδοτώντας το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 5 εκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια μετά υπεγράφει σύμβαση για την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής, η οποία σήμερα μπαίνει και επίσημα σε τροχιά υλοποίησης.